Ολυμπιακός εκτελεί πρώτη απόκρουση στο μάτς από τον Γουλιώνη. Αυτός στο Τεντουλούρι. Παλιά στην περιοχή και η μπάλα στα δίχτυα. 0-1 από τον Τσαρούχα, ήταν η παλιά του και χαγιά στο 12ο λεπτό του παιχνιδιού. Παλιά τώρα σούτα για τον Σινάνη, ο Σινάνης στον Θόμο. Θόμος θα σουτάρει, η μπάλα θα περάσει out. Καλή στιγμή για τους καλαμπακιώτες που θέλουν να απαντήσουν γρήγορα. Σακελαρίου θέλει να βγει και στην αντεπίθεση. Περνάει το μαρκάρισμα του σούτα Σακελαρίου. Φάουλ από τον Μπονέλη, πέναλτι. Πέναλτι το οποίο υποδεικνύει ο κύριος Λεωνίδας στο μαρκάρισμα του Μπονέλη. Απέναντι από τον Κουλιώνη, Τσαρούχας εκτελεί και η μπάλα στα δίχτυα. Μετέωρα, ΑΕΤ 0-2 στο 17ο λεπτό του παιχνιδιού. Κοτσιλιάνος για τον Μπονέλη. Μπονέλης κάνει ένα σούτ εύκολα, ο Ιφαντής θα μπλοκάρει την μπάλα. Μπάλα στο δοκάρι από το φάουλ του Κοτσιλιάνου και παίζεται από τον κύριο Λεωνίδα στο μαρκάρισμα επάνω στον Ράτζα. Ζητάνε πέναλτι οι γηπεδούχοι. Ξυπνά για τον Κοτσιλιάνο, θα κοπεί προσπάθειά του. Σινάνης, Τσακμάκης για τον Ράτζα. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ο Κοτσιλιάνος θα κάνει. Πλανή, η μπάλα θα περάσει out. Ο Γκόβαρης, Τσακμάκης, ξανά Γκόβαρης, Θόμος. Θα αποφύγει το μαρκάρισμα του Θόμου. Θόμος θέλει να περάσει για τον Νιαβή. Νιαβή στην περιοχή, θα σουτάρει, μπλοκάρει ο Ιφαντής. Καλή στιγμή για τους γηπεδούχους. Και Καγιάς. Μαλλιά για τον Τσαρούχα, ο οποίος δεν είναι σε θέση offside. Τσαρούχας φεύγει απέναντι από τον Κουλιώνη. Τσαρούχας και η μπάλα θα περάσει out. Πολύ μεγάλη στιγμή για την ΑΕΤ να πετύχει το 0-3. Τσέκλι μας. Σούτας τώρα για τα μετέωρα. Κοτσιλιάνος θα κάνει ένα σούτ και αναγκάζει τον Ιφαντή σε μια εντυπωσιακή επέμβαση. Στα δίχτυα ωστόσο. Ενώ στην αρχή έχει δείξει πέναλτι ο κύριος Λεωνίδας, τελικά η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα. Λογικά από το σούτ του Ράτζα. Κοτσιλιάνος εκτελεί, η μπάλα στην περιοχή, διώχνει ο Στάμος. Θα προλάβουν οι φιλοξενούμενοι, προλαβαίνουν. Ο Τσόκας μάλιστα βγάζει μια παλιά για τον Χουλιάρα με κενή εστία. Χουλιάρας δεν θα βρει τον Καραή, τον Κεχαγιά, ο οποίος σημειώνεται και στη θέση offside. Όντως ο Ράτζας, ο Σωτήρης ήταν αυτός ο οποίος κόκκινη κάρτα στον Καραέσκο, στον Πάγκο. Διώχνει ο Νίστας, κοιτάζει το ρολόι του κύριος Λεωνίδας. Ο Μπονέλης, Κοτσιλιάνος. Κοτσιλιάνος, Στάμος, μονομαχή με το σούτα, επιθετικό φάουλ και νομίζω πως εδώ τελειώνει το παιχνίδι. Σπουδαία νίκη για την ΑΕΤ που παραμένει αίτητη και στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, με ένα μάτς το οποίο θα λέγαμε πως έγινε συναρπαστικό στα τελευταία δευτερόλεπτα έπειτα από το 1-2.